κάποιο ότι έχει καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά ο Κάτσε από τον Τζιόλι. Μέτρησα 4 άψογε 60 μπαλιέ. Όσον αφορά τη Γιούχα που ήμουν στου 4, δεν γιούχαρε. Εγώ δεν γιούχαρε κάποιο. Γιούχα υπήρξε σίγουρα. Εντάξει, τώρα... Τι γιούχαρατε να μα πείτε. Καθόμουν στην πέντε. Βγαίνουν οι διαιτέ και του κράζαν. Ήρθε η πτώση. Ποια. Τελειώνει το μάτς, κάνει φρούτο διαιτητή και σε 10 δευτερόλεπτα. Ούτε 10 δευτερόλεπτα. Άλλο πάλι. 9.000 είχε το γήπεδο. 7.000. Παίρνετε προμήθεια από τον κόσμο που ανεβάζετε. Εγώ λέω ότι είχε 15. Καλά, εσύ πάντα. Εγώ λέω ότι είχε 15. Θα κερδίσετε κάτι. Λοιπόν, έχει 4 παιδιά Γρηγόριο Θηβαίος. Μεγάλη απογοήτευση ο τύπος. Αν και ακούω μόνο αν τέχνω πολιτική μουσική. Αυτός ποτέ δεν μου αρέσει να τραγουδοποιώ. Σκεφτείτε. Μπορεί να το έκανε επίτηδες για να γίνεται τόρος γύρω από το όνομά του. Πρέπει να του βγλώσει το στόμα στην αδελφή του και να μην τον αφήσουν να εκτίθεται. Στέφανε, δεν μπορεί να βγλώσει το στόμα κανένας, δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Αλλά αν το κάνει η θελημένα, δεν έχει παρά να του γυρνά στην πλάτη. Σκιάζε, τι ψέματα είπε ο Θηβαίος, μισό λεπτό. Ότι μπορεί να τη βγάζει με παξιμάδια και. Δεν μπορεί να τη βγάλει. Οι παπάδε μα πούνε τι βγάζει. Να το κάνει αυτός. Κάτσε, μπορεί να το κάνει και αυτός. Αν το κάνει. Ναι, μπορεί να το κάνει και αυτός. Πόσα παιδιά έχει. Ακού. 5-4. Να κάνω τον πονηρό. Τι τον πονηρό. Και να δώσω συμβουλή. Οι παπάδε μα πούνε μεγαλώσανε. Συμβουλή. Με ροζ μπιφ. Πότε. Πριν από 60 χρόνια. Γυρίσα τα χρόνια. Πριν από 70. Γυρίσα τα χρόνια πίσω.